Ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα ότι πέφτει η στάθμη των ποταμών, πέφτει η στάθμη του Δούναβη, πέφτει η στάθμη του Ρήνου. Βγήκανε καράβια από το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Πάμε να δούμε live τι γίνεται στο Ρήνο. Η Ρήνη Αναστασοπούλου είναι σε αυτό το τεράστιο ποτάμι, το μεγάλο ποτάμι. Την έχουμε ξαναδεί την Ειρήνη, την οποία καλησπερίζουμε σε ζωντανή σύνδεση από το Ρήνο. Καλό μεσημέρι. Γεια σου, Ειρήνη. Με το ποτάμι γεμάτο. Τώρα βλέπουμε ποια είναι η κατάσταση, Ειρήνη. Ναι, είναι τραγική η κατάσταση. Καταρχήν, θα πρέπει να σας πω, να σας δείξω πού κατέβηκα, πού έχω κατέβει. Γυρίζω λοιπόν την κάμερα απέναντι και βλέπετε ότι υπάρχουν σπίτια. Κάτω από τα σπίτια υπάρχει μια προμενάντ, όπου υπάρχουν πεζοί, υπάρχουν ποδήλατα, γυναίκες με καροτσάκια, περιπατητές. Λοιπόν, εγώ βρίσκομαι από εκεί, κατέβηκα από ένα δρομάκι, κατέβηκα εδώ. Εδώ ακριβώς είναι η κήτη. Συνήθως, στα μέσα αυτού του θαμνώδους τοπίου, ο Ρήνος τελειώνει. Και όταν δεν πλημμυρίζει, βγαίνει και έξω. Τώρα όμως βρίσκομαι εδώ, βλέπετε, είναι οι πέτρες και θα περπατήσω αυτήν η κήτη και βλέπετε απέναντι πώς το φάρδος αυτός, το πλάτος μάλλον αυτής της ξέρας που έχει βγει. Και προσπαθώ τώρα να προσπαθήσω πάρα πολύ προσεκτικά διότι έχει πέτρες και να φτάσω στο πιο ακραίο σημείο. Ειρήνη, υπάρχει τέτοιο προηγούμενο τώρα αρχές Σεπτέμβρη ο Ρήνος να είναι σε αυτή την κατάσταση? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιο προηγούμενο. Έχει χτυπήσει συναγερμός. Πολλοί κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δεν έχει πάρει μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, την οποία βλέπουμε εδώ πέρα σε όλο το μεγαλείο, γιατί μέχρι στιγμής νομίζαμε ότι η κλιματική αλλαγή πλήττει τους άλλους, κάποιους αφρικανικούς λαούς, κάποιες χώρες της Ασίας κλπ. Αλλά τώρα έχει χτυπήσει και την καρδιά της Ευρώπης, γιατί βλέπετε εδώ πως είναι ο Ρήνος. Είμαι σχεδόν στο μισό της κήτης. Και όσο καιρό και όσο ώρα βρισκόμαστε εδώ, δεν έχει περάσει κανένα ποταμόπλιο, το οποίο συνήθως πηγαίνουν έρχονται τα ποταμόπλια. Προφανώς και δεν θα μπορεί σε όλο το μήκος του να το κάνει αυτό. Δεν θα μπορεί σε όλα τα σημεία. Βλέπετε λοιπόν, και πρέπει να ληφθούν κάποια μέτρα για να σας πω ότι λένε ότι τα μέτρα εξοπλισμού. Ειρήνη, προστάτευσε λίγο το μικρόφωνο σου, γιατί έχει πολύ αέρα και δεν σε ακούμε πολύ καλά. Δεν χρησιμοποιώ μικρόφωνο, χρησιμοποιώ το μικρόφωνο. Μάλιστα. Έχουμε πρόβλημα στην επικοινωνία, ωστόσο οι εικόνες που μας δείχνεις πραγματικά, Ειρήνη, είναι συγκλονιστικές. Εγώ θυμάμαι πολύ καλά που έχουμε ξαναβγάλει την Ειρήνη Αναστασοπούλου, μπορεί και από το ίδιο σημείο. Από το Ρήνο και σε άλλη εποχή που ήταν ο Ρήνος είχε 2 μέτρα νερό. Τώρα εδώ πέρα μιλάμε για εκατοστά. Για εκατοστά έχουν βγει πέτρες, μιλάμε για ξηρασία. Είναι συγκλονιστικό αυτό που συμβαίνει και νομίζω. Και δεν είναι μόνο στο Ρήνο. Καλά το είπες πριν, είναι και στα υπόλοιπα ποτάμια. Με κάποιο τρόπο πρέπει να προβληματιστούμε όλοι μας. Είναι alert, μεγάλο. Είναι εδώ η κλιματική αλλαγή. Ναι. Είτε το θέλουμε είτε Ειρήνη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ειρήνη, σε ευχαριστούμε είναι πάρα πολύ ενδεικτικό και συγκλονιστικό το ρεπορτάζ το οποίο βλέπουμε.